Η χώρα μας ανέλαβε τη διοργάνωση και τη φιλοξενία των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από 20 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου στην Αθήνα. Παράλληλα με τους αγώνες, ειδικά προγράμματα που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην εκπαίδευση της νεολαίας μας σε θέματα που αναφέρονται στην ένταξη του διαφορετικού στις καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνίας μας, θα υλοποιηθούν με τη συμβολή προσωπικότητων από όλο τον κόσμο. Ένα από τα πιο σημαντικά ειδικά προγράμματα των δικών μας αγώνων είναι το πρόγραμμα Πόλης Αμφιτρίων, που έχει σκοπό να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις διεθνείς αποστολές να φιλοξενηθούν σε διαφορετικές πόλεις και νησιά της Ελλάδας πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων στην Αθήνα. Ο Δήμος της Σειράς Πόλης του Μεσολογγίου, μέσω του προγράμματος Αμφιτρίων, θα φιλοξενήσει την αποστολή της Κούβας από τις 22 και τις 24 Ιουνίου. Μέσα από αυτή τη φιλοξενία, οι αθλητές των Special Olympics θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τον ελληνικό πολιτισμό και να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Ενώ παράλληλα, οι Έλληνες πολίτες θα ενημερωθούν περισσότερο για τα άτομα με διανοητική αναπηρία, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, με απότερο στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας. Καταρχάς, φιλοξενήσαμε πριν από περίπου μία εβδομάδα την αντίστοιχη διαδικασία της λαπαδιοδρομίας. Και από σήμερα και μέχρι και το Σάββατο θα φιλοξενήσουμε την κουβανέζικη αντιπροσωπεία των Special Olympics, η οποία έρχεται σήμερα στο Μεσολόγγι, θα φιλοξενηθεί, θα μείνει αυτό το τριήμερο και θα συμβάλλει στην προώθηση της αντίληψης και της ιδέας ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε και ίσοι και όλοι έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα και όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Δεν έχουμε λόγια. Τόσο εμείς όσο και η ομάδα και ο αρχηγός της αποστολής και όλα τα μέλη είναι κατενθουσιασμένοι με τη φιλοξενία, με το πόσο πρόθυμοι είναι όλοι να τους βοηθήσουν. Και η ομάδα των εθελοντών μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μας βοηθάει στο πρόγραμμα και στο να περάσουν οι αθλητές όσο το δυνατόν καλύτερα, να ξεκουραστούν και παρόλα αυτά να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν την όμορφη πόλη σας. Έχει βγει πρόγραμμα για την επίσκεψη μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου. Φυσικά. Το οποίο περιλαμβάνει την πινακοθήκη, περιλαμβάνει τον κήπο των ηρώων. Πάρα πολλά μέρη κοντά στην πόλη και φυσικά έχει και χώρο για την προπόνηση που χρειάζονται οι αθλητές με τους αγώνες και για την ξεκούρασή τους. Από εκεί πέρα θα μείνετε μέχρι πόσες μέρες θα μείνετε εδώ στην Ελλάδα? Θα μείνουμε εδώ δυστυχώς μόνο μέχρι την Παρασκευή. Και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα, που το Σάββατο είναι η τελετή έναρξης των Special Olympics. Τα Special Olympics, η βασική ουσία είναι η συμμετοχή και όχι το να κερδίσει κάποιος. Η χαρά της συμμετοχής των αθλητών. Και ελπίζουμε να περάσουν καλά και εμείς. Και έχουμε ετοιμάσει διάφορα προγράμματα, όπως εδώ και με τη βοήθεια των παιδιών των εθελοντών στη Μεσολόγγη. Και γενικά η ιδέα είναι να το χαρούν όλοι, και εμείς και αυτοί, και να είναι μια ωραία εμπειρία που να τη θυμούνται μετά για χρόνια. Γιατί στην ουσία τέτοιες χώρες, όπως ειδικά από την Κούβα, την Λατινική και η Αμερική, δεν έρχονται συχνά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Οι εθελοντές θα λέγαμε παίζουν καταλυτικό ρόλο στους αγώνες, δεν είναι? Ναι, είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των εθελοντών? Φυσικά, ναι, γίνουν όλοι πολύ καλοί και μας υποδέχονται και εδώ στο Μεσολόγγι και στο αεροδρόμιο χθες το βράδυ. Είναι όλοι πολύ προσιτοί, πολύ προσινείς και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Γενικά πιστεύω ότι στηρίζουν το κίνημα πολύ καλά.